Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή, για την οποία μίλησα καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ήδη ξεκίνησε. Στέκομαι μπροστά σας με απόλυτη επίγνωση της πατριωτικής μου ευθύνης. Σας παρουσίασα το πρόγραμμά μας και σας υποσχέθηκα ότι θα εργαστώ σκληρά για να αλλάξω την πορεία της πατρίδας μας. Για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Αντλώ δύναμη από όσους μας τίμησαν, αλλά σέβομαι απόλυτα τους συμπολίτες μας που έκαναν άλλες επιλογές. Θα εξακολουθώ να αγωνίζομαι για να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους. Γιατί είμαι εδώ για να ενώσουμε όλους τους Έλληνες και να βάλουμε την πατρίδα μας σε μια νέα, πιο αισιόδοξη εποχή. Ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όσο και των εκλογών στις περιφέρειες, αλλά και στους μεγάλους δήμους, σηματοδοτεί μια ισχυρή αποδοκιμασία της σημερινής κυβέρνησης. Είναι φανερό ότι ο ελληνικός λαός έχει αποσύρει την εμπιστοσύνη του από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ο χρόνος μέχρι την τυπική λήξη της θητείας της κυβέρνησης φαίνεται μικρός, αλλά είναι αρκετός για να γίνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα, ιδίως όταν διαγράφονται εθνικοί κίνδυνοι, αλλά και νέες απειλές στην οικονομία. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα κυβέρνηση, με νοπή την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, που να διασφαλίζει τη σταθερότητα, αλλά και την προοπτική της αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Για το καλό του τόπου πρέπει να παραιτηθεί και η χώρα να οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Και αυτή είναι τελικά η μόνη καθαρή λύση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει άλλο, δεν μπορεί να υποχωρεί συνεχώς. Αγαπητοί μου συμπολίτες, το αποτέλεσμα ασφαλώς και γεννά αισθήματα χαράς στους φίλους της παράταξής μας. Ζητώ από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να το αντιμετωπίσουν με αίσθημα ευθύνης, αλλά πάνω απ' όλα με σεμνότητα. Η Ελλάδα, δεν ξεχνούμε ότι πολλοί συμπολίτες μας έκαναν διαφορετικές επιλογές. Από αύριο λοιπόν ξεκινώ ένα καινούριο αγώνα. Θα γυρίσω και πάλι ολόκληρη την Ελλάδα για να πείσω όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες ότι αξίζουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα καλύτερο μέλλον. Συνεχίζουμε τον αγώνα να σταθούμε κοντά σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Γιατί η αλληλεγγύη είναι το θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής. Και θα το πράξουμε με τη δύναμη των επιχειρημάτων μας, μιλώντας πάντα τη γλώσσα της αλήθειας με αυτοπεποίθηση, αλλά και με αξιοπρέπεια. Δίνοντας έμφαση στα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων, παρουσιάζοντας και εξηγώντας το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα, για το οποίο και θα ζητήσουμε την έγκριση του ελληνικού λαού. Για να κάνουμε μαζί πραγματικότητα την ελπίδα που γεννιέται σήμερα. Σε μια πορεία αναγέννησης της χώρας, από την οποία κανείς δεν περισσεύει. Τώρα ανατέλει ο ήλιος μιας Ελλάδας πιο φωτεινής. Μιας Ελλάδας που υπέφερε πολύ, υπέμεινε πολλά, αλλά βρήκε τη δύναμη να ανοίξει η ίδια το δρόμο της για μια καλύτερη ζωή. Ας υψώσουμε αυτόν τον ήλιο στη μέση του γαλανού ουρανού μιας περήφανης πατρίδας. Σας ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς για την εμπιστοσύνη σας και τη στήριξή σας. Σας υπόσχομαι ότι θα εργαστώ πολύ σκληρά για να την ανταποδώσω.